Hey παιδες, ψάχνετε για φτηνά παιχνίδια? Τσεκάρετε το link στην περιγραφή για το Instant Gaming. Hey, τι γίνεται παιδες, Gaming Resp εδώ, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο The Last of Us Part 2. Συνεχίζουμε ακριβώς από εκεί που είχαμε μείνει στην βασούλα μας. Είναι μικρή, πολύ μικρή βασούλα, βλέπεις εδώ πέρα 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10, 12 εκατομμυρία ανθρώπους. Δεν πειράζει, η Έλλη θα τους φάξει όλους. Γεια σου Μάνι, πες μου τι πρέπει να κάνουμε μετά. Ύστερα, Μάνι, συνέχεια, πάμε. Δείξε μου. Δεν ξέρει τίποτα ο τύπος. Δεν έχω ιδέα τι κάνουμε. Μάλλον πρέπει να πάμε εδώ. Γεια σου, εσύ που καπνίζεις. Σταμάτητα. Τι θες? Ωραία, σκυμπομούρι. Μέσα είναι. Περάστε. Μέσα. Όπου βαριέται να μιλήσει. Στο δημόσιο σε βάλατε. Κοιτάξτε ποιος ήρθε. Άντρας. Τι λέει, παιδες? Είσαι για ένα παιχνίδι? Τι λέει, παιδες? Όχι. Ήρθε για τον Άιζακ. Καλά, ψωνάρα. Δε φταίω που είμαι καλός στη δουλειά μου. Mm-hmm. Τα λέμε. Ωπα. Οπ, σουφρώνει η άλλη. Νότια... South Carolina. Τι γράφει? South Carolina 1788. Είχε λίγο έτσι κακό φωτισμό. Πάμε να γνωρίσουμε τον Άιζακ. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια, παιδιά. Τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αυτό το μέρος. Έχουμε μάθει πολλά πράγματα για τον Άιζακ. Τα γράμματα. Παιδιά. Στα γράμματα, πόσες φορές έχουμε διαβάσει τα γράμματα. Αυτή είναι εχμάλωτη, ε. Μετά από τέτοιο πρωινό, δεν θα με πείραζε να κάτσω λίγο με αυτούς. Σώπα, ρε. Τα είπε μόλις τώρα, δεν άκουσε. Μπες μέσα και κάτσε εσύ. Έλα. Τέλος πάντων, πάμε. Πάμε. Άιζακ. Σπουγκάριζε καλά εσύ, έτσι, μπράβο. Ο φύλακας. Ω, τι έπαθε αυτός, ρε. Hey. Φίλε μου, καλά είσαι? Όχι. Παιδιά, αυτό δεν είναι καλά. Βγάλε τον από εδώ πέρα. Όχι. Έλα. Yeah, πρέπει να ανέβουμε. Είναι μέσα ο Άιζακ. Α. Ξέρεις αν θα αργήσει? Μου είπε να τον φωνάξω όταν έρθετε. Ελάτε. Οχο. Σιγά ρε φίλε, ποιος είναι ο Άιζακ? Ωραία, να δω κανένα γνώριμο πρόσωπο και να μην τον αναγνωρίσω. Κύριε, και σαν ανησυχώ τώρα. Η Άμπη και ο Μάνι είναι εδώ. Τι είναι αυτό, ο Μόργαν Φρίμαν? Τι φάση? Αυτός είναι γυμνός! Το τσουτσούνι του! Μην τον αφήσετε να κοιμηθεί. Μάλιστα. Πάμε πάνω. Παιδιά, θα έπρεπε να μου θυμίζει κάτι αυτό το πρόσωπο. Δεν το θυμάμαι από το The Last of Us 1. Χωρίς πλάκα. Δεν μου θυμίζει κάτι. Από ό,τι άκουσα είχατε πλεξίματα. Δεν είχαμε απώλειες, μόνο ελαφρά τραυματισμένους. Δεν ισχύει το ίδιο για τους άλλους. Μακάρι το ίδιο να λέγαν κι άλλοι. Δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο. Και πού να δεις αύριο. Περιμένουμε κι άλλες μονάδες. Αχα. Τι τρέχει, αφεντικό? Αυτές οι συμπλοκές. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Τότε... τι? Και ανακοχή να κάνουμε. Πόσο θα κρατήσει μέχρι κάποιος μαλάκας δικός τους ή δικός μας να τα κάνει σκατά? Όχι. Πρέπει να τους αφανίσουμε. Wow. Έχουμε επιχειρήσει επίθεση στο νησί. Όχι έτσι όμως. Με όσους έχουμε. Σε λίγες μέρες έρχεται θύελα. Θα το εκμεταλλευτούμε για κάλυψη. Θα ηγηθείτε του πρώτου κύματος. Α, η θύελα που ζήσαμε. Διαλέξτε ομάδες και ετοιμαστείτε. Θέλω τον Owen. Πότε γυρνάνε με τον Ντάνι? Οπα. Τι το θες τον Owen? Ποιος μίλησε, η Νόρα? Η ομάδα του Salt Lake δεν έχει μυστικά, ε? Είναι καλά ο Owen. Από όσο ξέρω. Και γιατί δεν έστειλες ακόμα κάποιον να τον βρει? Πυροβόλησε τον Ντάνι.
Για να σώσει έναν Σκάρ από ό,τι φαίνεται. Μαλακίες. Ορίστε. Όεν. Σοβαρά. Δεν το έκανε ο Όεν. Αποκλείεται. Δηλαδή μου λες πως ο Ντάνι ξεψύχησε λέγοντάς μου ψέματα. Κύριε, αν μαθευτεί αυτό, ο Όεν πάει. Ο Όεν πάει έτσι κι αλλιώς. Όποιος τύχει να τον βρει, θα τον φάει για πλάκα. Τότε σας συνιστώ να κόψετε τα κουτσομπολιά. Θα τον βρω εγώ. Θα τον φέρω πίσω και θα μάθουμε. Όχι. Μας είπες ότι έρχεται θύελα. Όχι. Δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Και είναι πιο σημαντικό από εμάς. Και ειδικά από τον Όεν. Πώς το δαγκάς έτσι στο μήλο, ρε φίλε, τι δόντια είναι. Αν εμφανιστεί, εντάξει. Θα ακούσω τι έχει να πει. Okay. Και θα μάθουμε τι συνέβη. Εντάξει. Σε χρειάζομαι, Άμπι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Ωραία, φίλε. Δες τα σχέδια και διάλεξε ομάδα. Η Μαρλίν ήταν μαύρη. Αυτός είναι μαύρος. Φάει κάτι. Τα λέμε μετά. Λες να είχαν καμιά συγγένεια, να είναι κανένας πατέρας της Μαρλίν, ξάδερφος. Και τι, φαντάζεσαι. Εντάξει, μπορεί να τα παραλέω τώρα. Επιστημονική φαντασία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Χωρίς πλάκα, δεν ξέρω τίποτα. Ο Όεν άφαγε τον Ντάνι για ένα Σκάρ, σωστά. Τι. Ήτανε κάπως μαλακός ο Όεν, δεν ήταν όπως οι άλλοι. Όχι. Θα γυρίσω πριν ξημερώσει, μέχρι τότε κάλυψέ με. Ο Άιζακ θα σε σκίσει. Όχι πριν από την επίθεση. Ας σε σκίσει μετά, με Αν είναι εκεί έξω, πώς το διάολο θα τον βρεις. Ξέρω που θα πάει. Στο ενιδρίο. Πού θα πάει. Στο ενιδρίο. Στη Ρόδα. Του Λούνα Πάρκ. Σταμάτα. Ω, τον αθεόφοβο, τι κάνει. Τελείωνε. Δεν κάνω πλάκα. Εντάξει. Έλα να απολαύσουμε μαζί τη θέα τότε, εντάξει. Είναι υπέροχη, η καλύτερη. Εγώ θα ξεράσω. Σταμάτα να κουμπάς. Καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εδώ. Και εσύ θέλεις να τα παρατήσεις τώρα που είμαστε στο τέλος. Ναι. Ναι, η συμφωνία ήταν να ανέβουμε εδώ πάνω. Πώς ανεβήκατε εδώ πάνω, θα ήθελα να μάθω. Ή θα έρθεις εδώ, τώρα αμέσως, ναι. Και θα κάτσεις στην άκρη. Ή θα ράξεις εδώ στο παιδικό κάθισμα και θα δεις τη θέα μαζί μου. Τι βλέπω και από εδώ, δεν στέκει αυτό που λες. Χάσουμε την εκπαίδευση. Ήταν το μορφούλα, δεν ήταν μικρή, ε. Ούτε καν για ένα βράδυ. Όχι. Να το συζητήσουμε. Πώς έμπλεξε με τη Μέλ αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει περάσει η ώρα. Ναι. Εντάξει. Μη. Όχι, μη. Είναι πολύ ψηλά. Ω Θεέ μου. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι μπορώ να ζω άλλο έτσι. Όεν, μιλάω σοβαρά. Θα σε χωρίσω. Όεν. Πάντα σε αγαπούσα. Μη. Όεν. Let's go. Αυτό θα γούσα να το κάνω. Πόσο θα γούσα να το κάνω αυτό. Θα μου έπαιρνε 2 μέρες περίπου, αλλά στο τέλος επιδούσα. Μπάμπι. Εδώ Μπάμπι. Πέρα είμαι, βλαμμένε. Μπάμπι. Δηλαδή, τι λέω, Μπάμπι. Κι εγώ το έχασα. Νόμιζα ότι πνίγηκες. Και εσύ ήρθες να με σώσεις. Όχι. Ήρθα να βεβαιωθώ ότι πνίγηκες. Ανακάλυψα κάτι πολύ γαμάτο. Τι. Ναι, τώρα. Θα πρέπει να με ακολουθήσεις αν θες να το δεις.
Σε τέτοια ηλικία το προσέχετε, ρε παιδιά. Τι γίνεται με την νεολαία σήμερα? Εγώ το ανακάλυψα στα 10 μου. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Είναι πολύ γαμάτο. Ναι, αμέ. Μόλις δεις αυτό. Μόλις το δω, Τι θα κάνουν? Λες να τους κάνει καρδιά να διώξουν μια χούστα Firefly που δεν έχουν στον ήλιο Μιράν. Ίσως. Πάντως δεν θέλω να μάθω. Έλα να δεις αυτό που σου λέω. Ακόμα μου κάνει εντύπωση ότι είναι Firefly αυτά τα παιδιά, έτσι. Πάντως θεωρώ πως από όλους τους κακούς, ο λιγότερο κακός είναι ο Owen. Έτσι, από την πρώτη στιγμή μου φάνηκε. Πάρε βαθιά ανάσα. Στο 5ο επεισόδιο που γινόταν αυτό με τον Joel, μου έβγαλε αυτή την εντύπωση. Πάρε βαθιά ανάσα. Θα μπορούσα να την πνίξω, έτσι. Τι μέρος είναι αυτό? Δεν ξέρω. Το είναι ιδρύο. Τι δεν ξέρω. Θες να συνεχίσουμε? Ναι. Να συνεχίσουμε γυμνή, θες? Οπότε αυτό είναι κάτι σαν το flashback που είχαμε ζήσει με τον Τζόελ και την Έλλη. Μας γνωρίζουν την όμορφη πλευρά τους, ίσως. Και ναι, δεν θα πω ψέματα, είναι όμορφη η πλευρά τους, ναι. Αυτό που έκαναν απλώς ήταν πολύ άσχημο. Αυτό το μέρος είναι απίστευτο. Νομίζω ότι είναι σαν, πώς το λένε, ζωολογικός κήπος, αλλά για ψάρια. Σκάσε. Κοίτα αυτό το μικρούλι. Είδα μια φώκια τις προάλλες. Okay, εγώ είπα στο Stranded Deep, είπα την ηλίαση εγκεφαλικό από ήλιο. Αυτός είπε το ενιδρύο ζωολογικό κήπα για ψάρια. Εντάξει, κοροϊδέψε το. Γεμάτοι βούλες. Δεν έχουν βούλες. Κοροϊδέψε. Συνήθως. Αυτοί είναι θαλάσσιοι λέοντες. Όχι, δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρεις εσύ. Ξέρω τι είδα. Με τα ίδια μου τα μάτια. Δεν ξέρεις. Τι άλλο έχουμε, Θεωρή? Έχουμε να εξερευνήσουμε. Είναι όντως το ζωολογικό εκεί που ήμασταν με την Έλλη και τον Τζόελ και εδώ είμαστε εν ιδρύο. Έλα, προχώρα. Τι θες τώρα? Πάμε από εδώ. Κυνήγαμε. Είμαι το κορίτσι. Owen. Owen. Όμορφες στιγμές. Έλα, δώσε μου ένα χεράκι. Ναι, τώρα χρειάζεται βοήθεια. Παλιό άρμα. Εντάξει. Παπαδύναμη. Τι είναι αυτό το μέρος? Σίγουρα μοιάζει με θέατρο, αλλά για ψάρια. Θέατρο για... Τι κάνεις τον κόκορα? Όχι, τη φώκια έκανε. Έτσι ουρλιάζουν οι λύκοι. Προχώρα, ρε, γρήγορα. Αχ, θέλω να πεις. Λες το σκάφος να ήταν μέρος της παράστασης. Μπα, μάλλον κάποιος το έκανε κάτι σαν αυτοσχέδια από βάθρα. Πάμε να δούμε. Πάμε, μέσα. 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 Πάμε. Εκεί. Εκεί θα κάνουμε κάτι τώρα. Για θα μείνει έγκυος η Μέλ, για κάποιο λόγο. Έχει κάτι παιδικά ρούχα. Σου κάνουν. Θα πέρασε η οικογένεια από εδώ. Κοίτα αυτά τα σχέδια. Τι να απέγιναν άραγε? Μήπως έγιναν μέλη των Γουλφ? Σα ζόμπι είναι. Ναι, τι να έπαιγαινε. Τους σκότωσαν οι Σκάρ. Τι αισιοδοξία. Κοίτα δόντια. Είναι τίποτα άλλο εδώ. Έλα. Ξύπνα. Μια ζωγραφιά είναι. Τελείωνε, ρε. Κοκκινομάλα είναι. Ναι, άντε. Αχ, κλείδωσε τον εδώ μέσα. Λοιπόν, αρκετά με τη βάρκα. Ξύπνησες. Πάμε να δούμε το υπόλοιπο ενιδρίο. Έχει τίποτα άλλο να δούμε? Φυσικά. Φύγαμε. Φύγαμε.
Ρε φίλε, μια φορά να οδηγήσεις εσύ, πού να ξέρω εγώ πού να πάω, ρε. Πάμε βουτήξουμε εδώ. Θα πάω που θέλω. Και δεν έχει κάτι εδώ. Τα ψάρια που χάθηκαν, ρε παιδιά μου. Δεν έχει. Τι κάνεις εκεί? Τι θα μου κάνεις επίδειξη ζώων? Ναι. Σου μοιάζω για φώκια με βούλες. Αφού είχε βούλες. Πάμε. Δεν ξέρω πού αλλού μπορούμε να πάμε. Πάμε από εδώ. Α, κάμερα, ε. Είναι όλα κλειδωμένα τελευταία. Για δες περνάς από εκεί. Άνετα. Βοήθαμε να ανέβω. Ναι. Θέλω να πηδήξω λίγο. Δηλαδή αν ο άλλος θέλει να σε βοηθήσει να πηδήξεις, μπορεί να το πεις ότι... τώρα, δεν το πιστεύω. Ότι σε πηδάει. Σήκωσε 90 κιλά στην μπάρα. 90 κιλά στην μπάρα σήκωσε, λέει. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και μετά... γυρνάμε πίσω. Συγκρίνοντας όμως τα δύο flashback... Τι λες τώρα? Δεν μπορώ να το συμπαθήσω αυτό που βλέπω. Ξεκινά. Ίσως επειδή τους μαθαίνουμε πρώτη φορά σε αυτό το επεισόδιο, έτσι. Στο part 2. Ενώ Έλλη και Τζόελ τους ξέραμε. Καταλαβαίνω δηλαδή που το πάει ο σκηνοθέτης και τι προσπαθεί να κάνει και τα λοιπά, αλλά... πόσο δεν μπορώ να τους συμπαθήσω. Πόσο χοντρό είναι αυτό το τζάμι. Είναι μια δεξαμενή στο πάτωμα. Φαντάζεσαι πως θα ήταν αυτό το μέρος γεμάτο κόσμο? Παιδιά να γελάνε, να τρέχουν. Άλλος κόσμος, ε. Καιρό έχουμε να διαβάσουμε κάτι. Σεραφίτς, όπα κάτι για Σεραφίτς. Ρίκι, μη σταματάς να φροντίζεις το Max του, το οφείλεις, μπαμπάς. Το άφησε αυτό για τα παιδιά του, really? Διεκδικώ αυτό το μέρος. Είναι δικό μου. Okay. Α, σε βρήκα όλοι. Δεν βγαίνει από το σκάφος. Ναι, λογικά η ίδια θα είναι. Τι θες πάλι, ρε? Μπορείς να έχεις. Τι μας λες? Βασικά, όχι. Πρώτα θα δω αν είσαι αρκετά ευγενική. Είσαι αρκίδη. Δεν ξεκινήσαμε καλά. Τι τον είπε? Κλειδωμένη. Max's play, το stake του Max. Okay. Τι τον είπε? Δεν ξέρω. Απλά νομίζω ότι δεν μπορώ να του συμπαθήσω όσο συμπαθώ, ξέρεις, τα πρόσωπα που ξέρω. Δηλαδή δεν συγκρίνεις αυτό το flashback με το άλλο, με τίποτα. Δεν σου κάθεται καλά. Hey, Ακίντη, πού πάμε? Hey, Ακίντη. Ναι, καταλαβαίνω ότι είναι μια ρομαντική ιστορία. Ήταν ερωτευμένη, αγαπημένη. Δεν ξέρω πως κατά έμπλεξε με τη Μέλ και την Αυσικέγγιο, αλλά... πρέπει να ξανάρθουμε με τους άλλους. Σωστά, να τους κάνουμε και αυτούς παραβάτες. Δεν αξίζει τον κόπο, λες? Για να δούμε πρώτα τι θα ακούσουμε όταν επιστρέψουμε. Αν σου αρέσει. Αν φυσικά άφησε ο Owen τη Μέλεγγιο, έτσι. Αν είναι αυτός ο πατέρας. Owen, είχες δίκιο. Σε ευχαριστώ που με έφερες με το ζόρι σε αυτό το απίστευτο μέρος. Θα το σκεφτώ. Αξίζει τον κόπο. Okay. Την έφερες σε αυτό το μέρος με κάποιο σκοπό, θα γίνει τίποτα? Ζούσε πάντως όντως μια οικογένεια εδώ, κοίτα εδώ. Ζωγραφιές. Βρήκανε μέρος, καταφύγιο, σε ενιδρίο, ε. Έλα, τι θες? Θες φυλάκι? Τρέχει μακριά μου. Τι γίνεται? Παραγυμνάστηκα, μου φαίνεται, και τον τρομάζω. Είχε και ένα ποδογύρισμα. Ήθε εκείνη να σε καθοδηγεί. Περίεργη οικογένεια. Οκ. Okay. Γενικά περίεργες, ξέρεις, καταστάσεις σε τέτοια ζόμπο αποκάλυψη. Wow.
Αυτός πρέπει να είναι ο πατέρας. Ωραία, ένα Uncharted vibe. Λες να βρήκαμε τον καπετάνιο. Μου φήμισε τώρα. Πειρατής, ξέρω και κάτι τέτοιο. Θα ακούσαρα πλάκα, θα ακούσαρα πάρα πολύ έτσι ένα, ξέρεις, ένα easter egg από Uncharted. Wow. Τα παιδιά του ακολούθησαν το Σκάρ. Έλεος. Ναι, το θετικό είναι ότι βρήκαμε αυτά τα κλειδιά. Πας καλά. Πτώμα είναι, δεν τα χρειάζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος πάει στο Σκάρ με τη θέλησή του. Γιατί? Γιατί είναι ένα μάτσο φανατική, γι' αυτό. Γι' αυτούς. Στη Ζήτα Αλφα ο κόσμος έλεγε ότι οι Firefly ήταν τρομοκράτες. Φανατικοί. Ήμασταν αφελείς. Δεν ήμασταν φανατικοί. Ανατινάζαμε φυλάκια. Και ήσασταν λίγο φανατικοί. Μην αρχίσεις και λες τέτοια στο στάδιο όμως, ε. Εντάξει. Πάμε. Άνοιγε, ρε. Να δοκιμάσουμε τα κλειδιά. Ναι. Αυτό. Όχι. Ναι, αν το σκεφτείς για τους Σεραφείτ. Εντάξει. Η αμμό είναι φανατική, έτσι. Και το αντίθετο. Πω. Τους πήρε πολύ να το βάψουν. Ναι. Εμπειρία ανοιχτής θάλασσας. Οκ. Εμπειρία ανοιχτής θάλασσας. Πού πάμε? Πήδα, εσύ πρώτος. Μη μου πεις ότι θες να πάμε εκεί κάτω. Έλα. Owen. Μετά τέλος. Αλήθεια. Μετά τέλος. Απλώς... μην κοιτάξεις κάτω. Κατέβα. Ηρέμησε. Πού πήδηξες κιόλας? Κοίτα εδώ πέρα. Θα ήθελα να γνωρίσω αυτό το παιδί. Ναι, αλλά... είναι Σκάρ. Ίσως γνωρίζεστε. Αχ, Χριστέ μου. Ελπίζω πως όχι. Κοίτα εδώ τι έφτιαξε ο πιτσιρικάς. Έλα μέσα. Say the password, πες το κωδικό, ξέρω εγώ. Φρούριο. Κάστρο. Και αν είναι να τη φιλήσεις, εδώ είναι η κατάλληλη στιγμή, μπρο. Ναι. Αν την έφερες γι' αυτό το λόγο εδώ. Hey. Μια φώκια. Όχι, τι είναι αυτό. Ναι, με βούλες είναι τελικά. Βλέπεις. Στο είπα ότι έχουν βούλες. Ο θαλάσσιος λέοντας. Αυτή τη φορά προετοιμάστηκες, έφερες χαρτί, είμαι σίγουρος. Και πάλι όμως. Α, δεν θέλει αυτή. Μήπως θα πάω γρήγορα. Όχι. Τι έβαλες? Γιατί? Είναι αυτό. Αυτό είναι, έτσι. Σε αηδιάζει εντελώς. Άμπι, έλα. Συγγνώμη. Μη ζητάς συγγνώμη. Μίλησέ μου. Το ξέρω ότι έχουν χαθεί τα ίχνη του, αλλά... ο Τζόελ είναι κάπου εκεί έξω. Καταλαβαίνω. Τι μπορώ να κάνω? Πάμε πίσω. Προλαβαίνουμε την εκπαίδευση. Εσύ πήγαινε. Και εσύ τι θα κάνεις? Mm.
Λέω να κάνω παρέα με τις φώκες λίγο ακόμα. Πόσο την έκαιγε αυτό το πράγμα μέσα της, έτσι, αυτή η εκδίκηση. Να σκοτώσει τον Τζόελ. Συγγνώμη. Αφού σου το είπα. Μη ζητά συγγνώμη. Μη ζητά συγγνώμη. Να σκοτώσει τον άνθρωπο που σκότωσε τον πατέρα της. Άσχημο πράγμα η εκδίκηση. Ξεκινάει μια αλυσίδα, μια άλλη σειρά γεγονότων. Πάντως η φάση που φιλήθηκε η Ντίνα με την Έλλη, πολύ πιο ωραία. Κι αν ο Owen δεν είναι εκεί. Εκεί είναι. Βρε, εκεί είναι, αλλά όχι ακριβώς έτσι. Ας κατέβουμε κάτω πρωτού μας δει κανείς. Το θυμάσαι. Σίγουρα μπορώ να σου αλλάξω γνώμη. Όχι. Θες να σου αλλάξω τα φώτα. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Πρέπει να τον βρω. Θέλω να πω, αν σκότωσε όντως τον Ντάνι. Χέσε τον Ντάνι. Ζηλεύω τον Owen που τον σκότωσε πριν από μένα. Αχα. Οπα, Άμπι. Το εκτιμώ πολύ που με βοηθάς να ξετρυπώσω. Πώς θα πας στο ενητήριο, από τον αυτοκινητό δρομό. Δεν μπορώ. Έχει πολλές περιπόλους. Θα με εντοπίσουν σίγουρα. Θα τα καταφέρω. Το ενητήριο είναι δυτικά από εδώ. Ακολούθα τον ήλιο, σωστά. Θα έρθω μαζί σου. Το έχω ξανακάνει. Όχι με τόσους σκάρ στην περιοχή. Μάνι, σε παρακαλώ. Εντάξει. Εσύ ξέρεις. Ναι, εγώ ξέρω. Οκ, Μάνι, τα λέμε ρε εσύ. Έγινε, άντε, τσάω. Βασικά, Μάνι, βοήθαμε να ανέβω. Είναι εντάξει. Έλα. Είναι εντάξει, είναι. Οκ, έρχομαι. Θα πάει να βρει... Μάλλον δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά πήγε όντως να βρει τον... Λοιπόν, καλή μου Owen. Τύχη. Όταν τον βρεις, μην το χτυπήσεις πολύ. Θα προσπαθήσω. Θα είναι ήδη χτυπημένος. Σοβαρά, πρόσεχε εκεί έξω. Τα λέμε. Ανυπομονώ να δω αυτή τη σκηνή. Εντάξει, που πήγε, ας πούμε... Εντάξει, θα προσακολουθώ το ίδιο βασιλέμα. Που πήγε να... Που πήγε στο ενηδρίο και βρήκε τη Μελ. Πεθαμένη, ξέρω εγώ, και τον Owen, έτσι, ανυπομονώ. Λοιπόν, φτιάξε ένα τέτοιο. Θα το σταματήσουμε κάπου εδώ πέρα, μαγκές, γιατί θέλω να βγαίνουν και μεγάλα τα επεισόδια, θέλω να κρατήσει αυτή η σειρά. Δεν βιάζουμε, για όσους λέτε, ξέρω εγώ, αργείς ή οτιδήποτε, δεν βιάζουμε κάπου, παιδιά, χωρίς πλάκα, δεν βιάζουμε. Προτιμώ να έχουμε έτσι μια όμορφη σειρά. Και εννοείται πως δεν κρατάω κακή, αν θέλει κάποιος να το δει από κάπου αλλού ή κάτι τέτοιο, κάνει ένα πρόβλημα. Τέλεια. Ακούγονται πυροβολισμοί κάπου. Οκ. So, ναι, θα συνεχίσουμε στο επόμενο. Μάλλον εσύ που έχεις να πληθείς από τον Τζάκσον ακόμα. Άμπι, τι λες, Άμπι. Δεν ξέρω γιατί μου έρχεται πάρα πολύ να τη λέω Μπάμπι από εδώ και πέρα. Μπάμπι. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο με την παρέα μου. Ελπίζω να σας αρέσει η παρέα μου και το παιχνίδι. Ρίξε ένα like λοιπόν, αν σου άρεσε, και κάνε μια εγγραφή στο κανάλι. Θα με βοηθήσουν πάρα πολύ αυτά τα πραγματάκια. Με βοηθάνε πολύ περισσότερο από όσο πιστεύετε. Και με γνωρίζει και καινούριο κόσμο. Και καλώς ήρθατε, καινούριε κόσμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εγγραφή σας και ελπίζω να κάτσετε μαζί μου. Γιατί ναι, κάποια στιγμή θα τελειώσει το The Last of Us, θα παίξουμε και άλλα παιχνίδια, όμως βγαίνουν πολλά καινούργια games. Αυτά θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Πάμε έτσι λίγο χαλαρά αυτή τη στιγμή, το ξέρω, γιατί ξέρεις, είναι η φάση που γνωρίζουμε την άλλη πλευρά. Και κάποια στιγμή θα φτάσουμε στη τρίτη μέρα και θα έρθουμε στο θέατρο με την Έλλη. Και εκεί θα αρχίσει το καλό κομμάτι. Λοιπόν, θα ψάξω εγώ αυτά σαν γρήγορα. Να προετοιμάσω για το επόμενο επεισόδιο και θα το πούμε σύντομα. Γεια! Yeah.